Λογιμένων το όνομα του Ιησού Χριστού μας, αδέρφια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η χαρά μας είναι με τα αδέρφια και με τον Ιησού Χριστού, κοινωνία. Και η χαρά μου είναι αυτή, αδέρφια, ότι ο Κύριος ήρθε και μου χάρη στην αιώνια ζωή. Μόνο και μόνο γι' αυτό, αδέρφια, πρέπει να χαιρόμαστε και να χαιρόμαστε, θα ήθελα να διαβάσω από, τον, από την επιστολή του Ιωάννη, από το τρίτη επιστολή, από την τρίτη Ιωάννη Αποστόλο, επιστολή τρίτη, είναι η σελίδα 1084, Τη, τη χαρά που είχε ο, ο αδερφός μας Ιωάννης, αδερφιά ο προσβύτερος προς γάιον των αγαπητών, τον οποίον εγώ αγαπώ εν αληθεία. Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να βοδούσε και να υγιένεις καθώς ευδούται η ψυχή σου, διότι εχάριν κατά πολλά ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν εις την αλήθειά σου, καθώς περιπατείς εν την αλήθεια. Μεγαλυτέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν την αλήθεια. Ο αδερφός Ιωάννης αδερφιά είχε αυτήν την μέρημνα Αδερφέ μου, περιπατείς στην αλήθεια, μένεις στην αλήθεια. Αδερφή, μένεις στην αλήθεια. Και ο Κύριος μας, αδερφιά, είναι εξητάει και βλέπει το λαό του και λέει περιπατεί ο λαός με την αλήθεια. Όχι εάν περιπατεί είναι ευλογία, εάν έχει πολλά, εάν έχει περιπατείς εν την αλήθεια. Αυτό είναι αδερφιά. Γιατί η, αλήθεια είναι αυτή που μας ελευθερώνει, που μας και τα μάτια και μας οδηγεί στο σωστό τον δρόμο. Αυτή είναι και η μέρημνα του Ιωάννη εδώ για τον Πρεσβύτερο. Αγαπητέ μου, μείνε και περιπάτη εν την αλήθεια. Αυτό είναι και το θέλημα του, του Ιησού Χριστού μας, αδερφιά. Να περπατούμε εν την αλήθεια, γιατί ψέματα υπάρχουν πάρα πολλά στον κόσμο. Και ο διάβολος αυτό θέλει αυτές τις τελευταίες ημέρες να βάλει έτσι, έτσι, λίγο πικρία, κάτι έτσι λίγο να μοιάζει με την αλήθεια για να πλανήσει το λαό, τα αδέρφια, αλλά θα μείνουμε άγρυπνοι αδέρφια. Εν τι προσευχές, εις εστι, δεήσεις, εις τη μελέτη του λόγου και να προσευχόμαστε ένα για τον άλλον και αν δεις τον αδερφό σου να πέσει, αδερφέ μου προχώρα, σήκω, ο Κύριος είναι μαζί μας, αδελφοί μου. Εξήδησε το πρόσωπο του Κυρίου και θα έρθει ο Κύριος και θα σε δυναμώσει. Βλέπουμε πάρα πολλά αυτόν τον καιρό. Πολλές πονές ακούγονται, αλλά είναι ανθρώπινα αυτά. Θα ακούμε το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αδερφιά. Και ό,τι οικοδομεί, αυτό θα ακούμε. Είναι οι τελευταίες ημέρες, πονηρές, κακές ημέρες. Ο κόσμος γιορτάζει, αλλά εμείς γιορτάζουμε με τον αληθινό, τον Ιησού Χριστό που είναι και σήμερα ανάμεσά μας αδερφιά. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου να περπατούμε εν την αλήθεια αδερφιά. Να έχουμε αυτό το ενδιαφέρον για να πάω να δω τον αδερφό. Μένει, στηρίζεται, μένει εκεί που το θέλει ο Κύριος. Και έτσι να πάβεται ο αδερφός και να πάβεται και ο Κύριος αδερφιά. Και χαίρεται όταν ο λαός του περιπατεί και μένει στο θέλημα του Κυρίου με υπομονή. Το χρειαζόμαστε αυτό πάρα πολύ αδελφια. Γιατί βλέπουμε τα μάτια μα και βλέπουμε το τι γίνεται και λέμε, κύριε, τι γίνεται. Περίμενε. Θα μα δώσει υπομονή ο κύριο, αδελφιά, να περιπατούμε όπω ο κύριο περπατάει μπροστά και εμεί θα τον ακολουθούμε. Όπω ο κύριο, αδελφιά, Όχι όπω κάθε ένα νομίζει και γνωρίζει. Θα μείνουμε στο θέμα του κυρίου, γιατί το έργο είναι του κυρίου, αδελφιά. Αμήν.